Αυτή η διπλωματία των σεισμών που τη ζήσαμε το 1999, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και κράτησε για κάποιο διάστημα, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι η απαρχή μιας νέας κατάστασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή θα είναι κάτι πρόσχερο, κύριε Τρίβα, μέχρι να βρει τα πατήματα του Ερντογάν στον δρόμο προς τις κάλπες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα έχει μεγάλη πίεση στο εσωτερικό του, όχι από τους κομματικούς του αντιπάλους, από την ίδια την κοινωνία, από τους ίδιους πολίτες. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια ευχάριστη παρένθεση λόγω δυσάρεστων γεγονότων. Και νομίζω ότι τα κράτη που κάνουν, που ασκούν εξωτερική πολιτική, το ίδιο σκέπτονται. Διότι, σωστά είπατε, το 99 έγιναν αυτές οι ανταλλαγές θετικών συναισθημάτων, συμπόνιας μεταξύ των λαών. Αλλά ξέρετε, τα κράτη είναι απρόσωπα. Δεν λειτουργούν με βάση αυτά τα συναισθήματα και όπως το αναφέρατε και στην ερώτησή σας, μη μας κάνει εντύπωση αν ο Ερντογάν αυτή την περίοδο, εντάξει, θα πέσουν οι τόνοι, μετά επειδή θα τα βρει σκούρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Να ξέρετε, ήδη από τη Δύση υπάρχουν πιέσεις για το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Δεν έχει σταματήσει η διεθνής πολιτική λόγω των σεισμών. Μήπως τελικά ξανά καταφύγει στους γνωστούς εκβιασμούς? Με άλλα λόγια, θα σας απαντήσω, είναι στο χέρι του Ερντογάν το πόσο θα κρατήσουν όλα αυτά. Αλλά έχει αποδείξει η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων ότι αυτές είναι παρενθέσεις. Mm-hmm. Αυτές είναι παρενθέσεις και νομίζω εδώ αξίζει να πάμε να ακούσουμε, επειδή μας κάνει και ένα σχολείο ο κύριος Πανός, τι είπε και ο Πρωθυπουργός. Γιατί πράγματι και από το Υπουργείο Εξωτερικών θεωρούν ότι όλο αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι που είναι εφησυχαστικό για εμάς. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν πιστεύω ότι οι χώρες αλλάζουν πολιτική έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε ότι θα ακυρωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Πιστεύω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα ψυχολογικής ταύτισης, θα έλεγα, μεταξύ των δύο λαών, το οποίο είναι σημαντικό και χρέος μας και χρέος μου προσωπικά είναι να το αξιοποιήσω. Δεν ήμουν ποτέ εγώ αυτός ο οποίος έκλεισε την πόρτα του διαλόγου στην Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος έλεγε Μητσοτάκης γιοκ. Εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητη την δυνατότητά μας να συνομιλούμε απευθείας ως γείτονες, στο πνεύμα της καλής γειτονίας. Κύριε Σπανέ, πότε θα αρχίσει πάλι τα Μητσοτάκης γιοκ δηλαδή? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το Μητσοτάκης γιοκ ισχύει ακόμα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Έχουμε πραγματικά έναν μεγάλο σεισμό μετά το 1999, που θα λέγαμε μια βιβλική καταστροφή, με τόσους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και δεν ξέρουν πόσοι ακόμα θα υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Και δεν σήκωσε το τηλέφωνο μετά από την τόση μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε και η χώρα μας, βασικά, γιατί είναι και άλλες χώρες. Μετά από τόση δουλειά που κάναμε, που καταχειροκροτηθήκαμε από οι άνθρωποι μας από τον τουρκικό λαό, με τόσο όμορφα λόγια, με τόσα ωραία πράγματα, και δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πει ένα ευχαριστώ ο Τούρκος πρόεδρος προς τον... Τα είπαν όμως την πρώτη στιγμή, έτσι, το σήκωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε μαζί του την πρώτη στιγμή. Ναι. Ναι. Αυτό όμως... Ότι δεν έγινε δεύτερο τηλεφώνημα από τον Τούρκο πρόεδρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί... Προσέξτε, εδώ πρόκειται για πραγματικά για μια καταστροφή. Η χώρα αυτή τη στιγμή, τι υπάρχει? Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει φόβος, πόνος, οργή, θλίψη, σοκ. Είναι πολλά τα συναισθήματα, τα καταλαβαίνετε αυτά λόγω του σεισμού. Και βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία. Και βαίνοντας βέβαια και ο Τούρκος πρόεδρος προς τις εκλογές, οι οποίες για μένα δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποιο βήμα για να τις παρατείνει, γιατί μάλλον δεν τον συμφέρει. Θα προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενος, σε αντίθεση με το 99 που ήταν λαύρος τότε για να βγει στην εξουσία το 2003, το ίδιος, θα προσπαθήσει να συσπυρώσει το λαό του, γιατί ήδη ξεκίνησε να λέει ότι σε ένα χρόνο θα ανοικοδομήσω την περιοχή. Κάτι που είναι πολύ αδύνατο να γίνει, βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω, επειδή ξέρει πολύ καλά ότι σε ένα χρόνο και σε ενάμιση και σε δύο δεν γίνονται θαύματα, θα προσπαθήσει βέβαια να βρει χρήματα, θα το πουλήσει αυτό στον τουρκικό λαό με σκοπό να συσπυρώσει. Και αν δει ότι δυσκολεύεται, πιθανόν να δώσει μία, να πάει στις εκλογές κανονικά στις 14 Μαΐου, όπου έχουν κηρυχθεί επίσημα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο άλλο διαφορετικό βήμα. Ζυγίζει τα δεδομένα. Τα ζυγίζει, περιμένει βέβαια και την αντίπαλο. Το αντίπαλο θέλω να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, που πιθανόν να είναι ο κύριος Κιλιτζάρογλου. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει σε εκλογές. Στην Εσχάτη πιθανόν να δοθεί μία
παράταση στις χώρες που πλήττονται ως έκτακτη ανάγκη, την οποία θα μπορεί να, να δώσει μια συγκεκριμένη παράταση, όπως το είχε γίνει και στο παρελθόν, και να αφήσει τους βουλευτές τους υπάρχοντες στο Κοινοβούλιο και να προχωρήσει με νέα κυβέρνηση. Η οποία στην πλειοψηφία ήταν δική του. Στην πλειοψηφία είναι δική του. Είχε πάρει συντριπτικά ποσοστά. Με 90% είχε. Γι' αυτό το αναφέρω, επειδή είναι καθαρά δική του. Οπότε είναι όλα με το μέρος του. Στην πλειοψηφία. Ακριβώς, είναι όλα με το μέρος του. Κύριε Αντρέβα, εσείς τι λέτε, θα τις κάνει τις εκλογές την ημερομηνία που έχει οριστεί ή θα πάρει παράταση? Κοιτάξτε, ήταν ένα ερώτημα που το είχε βάλει ως δίλημα, νομίζω, πολύ πριν το σεισμό. Άρα ο σεισμός, νομίζω, είναι χρήσιμο να το πούμε αυτό. Είναι επιταχυντής, δεν είναι ένας παράγοντας που αλλάζει κάτι. Ό,τι ίσχυε, δηλαδή, ισχύει απλά με πολλαπλάσια μορφή. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι εάν πάει τώρα σε εκλογές, δεν πρόκειται να βγει ο Ερντογάν. Και εάν υπήρχε πρόβλημα για την πολιτική του επιβίωση, εάν δεν είχε την επόμενη μέρα μαζί του μετά τις εκλογές, χωρίς τους σεισμούς, σήμερα έχει 10 φορές πρόβλημα, διότι ήδη έχετε καταλάβει ότι οι σεισμοί έχουν αρχίσει στην Τουρκία και συνδέονται και με διαφθορά, με κακοτεχνίες, τα κτίρια και τα συναφή. Άρα, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν το συμφέρει να γίνουν τώρα, αλλά σίγουρα δεν το συμφέρει να γίνουν και σε έναν χρόνο. Γιατί επίσης έχετε καταλάβει ότι ακριβώς αυτή εδώ η κρίση τώρα δεν έχουμε ακόμα δει το μέγεθός της. Γιατί τι θέλω να σας πω. Μετά από 3 μήνες θα αρχίσουμε να βλέπουμε ποιες, ας πούμε, εταιρείες μπορούν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν. Να δούμε τον πρώτο κύκλο εργασιών. Να δούμε δηλαδή τι ανεργία υπάρχει, τι θέματα με τη στέγαση. Κύριε Δρυμά. Κύριε, πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που είπε ο κύριος Πανός, τι έρχεται μπροστά. Μήπως όμως, δεν ξέρω τώρα, γιατί η Τουρκία δεν είναι Δύση. Έχει βέβαια κάποια δυτικά χαρακτηριστικά. Μήπως συσπηρωθεί ο κόσμος δίπλα στον ηγέτη, ανεξάρτητα ότι είναι ο Ερντογάν και ανεξάρτητα ότι μετά από 20 χρόνια έχει φθορά και κόστος. Μήπως εκεί πέρα είναι αντίστροφα τα πράγματα, δηλαδή συσπηρωθούν κοντά δίπλα στον ηγέτη και μπορεί να κάνει την έκπληξη. Και μάλιστα του λένε κάποιοι αναλυτές και δικοί του άνθρωποι να πάει για εκλογές όσο πιο γρήγορα. Η 14η Μαΐου δηλαδή να τις κάνει τις εκλογές. Παρά να το πάει πίσω, αυτό που λέτε και εσείς, ότι αν τις πάει πίσω θα του δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα. Αυτό που έμαθα με το που έγινε ο σεισμός είναι ότι έκλεισε το Twitter. Ναι. Σε 3 μέρες. Κριτική όμως, γιατί πήγαν να χαθούν ζωές που έκλεισε το Twitter, κύριε Δρύβα. Από το Twitter στέλνανε μερικοί από τα κινητά ότι είμαστε στο τάδε σημείο κάτω από τα χαλάσματα και σας ακούμε. Αυτό θέλω να πω, ότι ο κόσμος σε γενικές γραμμές τώρα και με τη θλίψη και τα λοιπά και την οδή είναι εξαγριωμένος, αλλά αυτή η οργή θα πολιτικοποιηθεί πιο μετά, όποτε γίνουν εκλογές. Δεν νομίζω ότι τον ευνοεί το κλίμα αυτή τη στιγμή. Για να συσπυρώσει, όπως σωστά είπατε, πρέπει πάλι κάτι να κάνει. Και εδώ είναι αυτό το σωστό που ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ότι πάλι μπορεί ο Ερντογάν να δούμε τι θα γίνει και με το Μπλίνκεν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θεωρήσει ο Ερντογάν ότι οι δυτικοί πάνε μέσω της βοήθειας να τον βάλουν στην τσέπη κάτω το κοινό λεγόμενο, ο Ερντογάν πάλι θα αντιδράσει. Γιατί έχουμε ξαναπεί, αυτές οι εκλογές είναι όχι μόνο η πολιτική του επιβίωση. Πριν τις εκλογές λέγανε κιόλας ότι σχεδίαζε και να φύγει από την Τουρκία σε περίπτωση ήττας. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε πώς σκέφτεται εκείνος τα πράγματα. Νομίζω πάντως δεν τον ευνοεί το momentum αυτή τη στιγμή. Κύριε Σπανέσας, τι λέτε με τους Αμερικανούς και τον κύριο Μπλίνκεν που θα έχει εδώ την συνάντηση στη χώρα μας? Θα υπάρξει κάτι επικοδομητικό για εμάς? Κοιτάξτε, η Αμερική και πρόσφατα και στο παρελθόν μας έχει αποδείξει ότι και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Και το λέει και μέχρι και πρόσφατα το ανέφερε πάλι και ο κύριος Μπλίνκεν. Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει βέβαια να συνεχιστεί αυτό το κλίμα με την κατάσταση αυτή, να υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση που υφίσταται αυτή τη στιγμή, αν και είναι μια χαλαρή, θα έλεγα, κατάσταση, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και 40 υπερπτήσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεν τα ξεχνάτε αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποιες ναύτεξ ακόμα ισχύουν, ας μην ξεχνάμε την Γαλάζια Πατρίδα, ας μην ξεχνάμε όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν, υφίστανται, δεν έχουν αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ωστόσο πιστεύω ότι η Αμερική σίγουρα θα μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά παράλληλα με τους σεισμούς και κάποια άλλα θέματα που θα θέσει εκεί και ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά θα ζητήσει επίμονα, πιστεύω, ο Μπλίνκεν
την αποκλιμάκωση, την περαιτέρω αποκλιμάκωση ακόμα και μετά τις εκλογές, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι μόλις περάσει μικρό χρονικό διάστημα και ηρεμήσουν τα πράγματα, θα έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση. Αυτό ζήσαμε και μετά τον 99, αυτό ζήσαμε και μετά τον 2003. Ναύαρχε και κύριε Ντριβά, θυμάστε όταν αγκαλιάστηκαν ο Νίκος Νέδιας με τον Τσαβούσογλου, wonderful, έγραψε ο Αμερικανός πρέσβης, έτσι. Μην μείνουμε μόνο σε αυτό δηλαδή, και γιατί από τη μία τώρα είναι μια αφορμή Αμερική κάπως να έρθει και πιο κοντά με την Τουρκία. Θυμάστε όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν δίνουμε τα F-16, καλά το F-35 έχει κλείσει για την Τουρκία. Η σεισμή είναι μια αφορμή και για τους Αμερικάνους να κλείσουν, κάπως να έρθουν πιο κοντά με τους Τούρκους σε αυτό το επίπεδο, και από την άλλη, τι μήνυμα μπορεί να κομίσει εδώ πέρα ο κύριος Μπίλκεν, γιατί πάει πρώτα στην Άγκυρα και μετά έρχεται στην Αθήνα, κύριε Ντριβά. Κοιτάξτε, πάλι θα το θέσω με όρους καθαρά διακρατικούς. Αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι σε πολύ πιο πλεονεκτική διπλωματική θέση από ό,τι ήταν πριν τους σεισμούς. Δηλαδή η Τουρκία έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη το δυτικό χρήμα, γιατί έχετε καταλάβει ότι τα χρήματα που χρειάζεται η Τουρκία στην επόμενη πενταετία για να νοικοδομηθεί δεν θα έρθουν από το Κατάρ. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα δισεκατομμύρια, και επειδή ήδη η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εγκρίνει κάποιο πακέτο και περνάει και από τη Σουηδία, που είναι προεδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τραγική ηρωνία, το άλλο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταλαβαίνετε, οι Αμερικανοί σαφώς θα πούνε εμείς εδώ είμαστε, αλλά οι Αμερικανοί θέλουν τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής την Εαρινή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή τα κράτη, αυτό θέλω να πω, τα κράτη, ναι μεν θα πούνε συλληπιτήρια, ναι μεν, ναι και το wonderful και όλα αυτά, αλλά η εξωτερική πολιτική δεν σταματάει, και αυτή τη στιγμή η Δύση είναι σε πλεονεκτική θέση. Δεν μπορεί η Τουρκία να θέσει όρους. Ναι. Έχει και πολύ μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντρίβα. F-16 πάντως, ναι. Ευχαριστώ και εγώ. Τα οποία αναφέρουμε συνέχεια. Ξεχάσαμε να λέμε αυτό το οποίο πολύ σωστά λέει ο Μενέντες, ο γερουσιαστής, ότι τα F-16 δεν θέλουν να τα δώσουμε στην Τουρκία, γιατί παραβιάζουν συνέχεια τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. Ο κύριος Μπλίνκεν λέει το εξής, ότι θα σας τα δώσουμε με προϋποθέσεις, θέτοντας στο τραπέζι το θέμα Σουηδίας, Φιλανδίας. Άρα θεωρείτε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα power game μεταξύ τους, στο ιστορικό της Αμερικής. Και λέω εγώ, πολιτικά πιστεύω τα F-16 θα κερδίσει κάποια στιγμή.